σε συντροφεύει για μια ολόκληρη ζωή. Ήρωας, ήρωας. Σήμερα υπάρχουν πολιτικοί συνεργάτες. Όχι, ελάχιστο. Σαν το Μητσοτάκη δεν βγαίνουν. Ελάχιστο, μάλλον. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θεωρείται και από τους τελευταίους των μεγάλων. Υπάρχουν, λέτε, Έλληνες πολιτικοί σήμερα. Όχι. Παλαιότεροι. Παλιότεροι είχαν κάποια πυγμή, κάποια αξιοπρέπεια, κάποια κύρος. Στην κοινωνία και στον κόσμο. Ο καθένας κοίταγε για την καρέκλα, κοριτσάκι μου. Κανένας για την Ελλάδα δεν έχει βγει. Μετά από την μεταπολίτευση δεν πήγαμε καθόλου καλά. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολιτικοί. Δεν υπάρχουν ηγετικές φυσιογνωμίες. Και δύσκολα βρίσκεις ανθρώπους με ήθος και ποιότητα που κάποτε ήταν συνώνυμο εποχών. Έτσι. Ούτε με απόψεις που να έρχονται σε σύγκρουση με μια κατάσταση υφιστάμενη. Ακολούθως βρίσκεις εύκολα. Ένα από τους καλύτερους. Ήταν από τους καλύτερους, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ναι. Σήμερα υπάρχει κάποιος Έλληνας σήμερα... Ίσως και ο γιος του. Ίσως. Όλοι πρέπει να εξαφανιστούν, όλοι, δεν υπάρχει αξιοπρέπεια, δεν υπάρχει τίποτα. Παλαιότεροι. Παλαιότερα υπήρχε. Παλαιότερα υπήρχε. Αν πάρουμε το γιο του Παπαδρέου, πέθανε άφραγκος. Στην ψάθα. Ο Μητσοτάκης ήταν ένας ηγέτης, ο οποίος ο τελευταίος των ικανών. Σήμερα Έλληνας πολιτικός, οι πολιτικοί σαν δύο-τρεις. Ο Κώστας ο Καραμαλής, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, ο Ανδρίκουλας και ο Μητσοτάκης, εντάξει. Εγώ με το Μητσοτάκη δεν ήμουν, αλλά εντάξει, τι να πω. Σήμερα δεν υπάρχει. Σήμερα είναι κολοτούμπες, Αμπιάης, Βενιζέλος, Σαμαρά.